Κώστας Μαμαλάκης, ιστορικός ερευνητής, φίλος της εκπομπής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μαμαλάκη, στο News Hub. Γεια σας. Με σημείο αναφοράς στις σεβετιακές εκδηλώσεις για την μάχη της Κρήτης, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο σημεία που ξέρω ότι έχετε εμβαθύνει πάρα πολύ και έχουν και επαιτειακό χαρακτήρα φέτος. Έχουμε την γέννηση του Πετλέμπουρη, 80 χρόνια από τη γέννηση του Τζον Πετλέμπουρη. 100 χρόνια και 80 χρόνια από την απαγωγή του Κράιπε από τους Βρετανούς κομάντους και τους Έλληνες συνεργάτες τους. Ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του Τζον Πετλέμπουρη. Αλλά κοντά σε αυτό ήθελα να μας αναπτύξετε και το θέμα της σχολής της Intelligence Service, των μυστικών υπηρεσιών των Βρετανών, που είχαν, ας πούμε, όπως έχετε περιγράψει και στα βιβλία τα οποία έχετε επιμεληθεί, είχαν το ταλέντο και την προοπτική να μπαίνουν μέσα σε σχολές, να μπαίνουν μέσα σε κάποιες ιδιότητες όπως ήταν αυτή που είχε ο Τζον Πετλέμπουρη που ήταν αρχαιολόγος και από εκεί να πτήσουν και τη δράση τους μέσω των μυστικών υπηρεσιών. Ναι, καταρχήν να πούμε γιατί δυστυχώς πολύ λίγοι γνωρίζουν το όνομα αυτό και το πρόσωπο αυτό, πάρα πολύ λίγοι και αυτό είναι ασυγχώρητο αλλά δεν πειράζει, είναι συχνό αυτό στον τόπο μας, η άγνοια. Τον θυμόμαστε και τιμούμε με αφορμή έτσι, τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Διότι ήταν ένας εξαίρετος αρχαιολόγος, ένας εξαίρετος ανασκαφέας. Εργάστηκε όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Αίγυπτο. Και τα βιβλία που έχει γράψει είναι εξαιρετικής ποιότητας. Ασχολήθηκε με την Γνωσό, τη Μινωική Κρήτη. Έχει σκάψει και στην Ήπεθρο, όπως για παράδειγμα μπαίνοντας προς το οροπέδιο Λασιθίου, αυτός ο απότομος βράχος πάνω από την Κερά, που λέγεται Καρφή, έχει κάνει ανασκαφές και εκεί. Αυτός λοιπόν ο ταλαντούχος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε ας πούμε στα πόδια του Σερ Άρθουρ Εύανς, συνέχισε δηλαδή την παράδοση της ανασκαφής από τους Βρετανούς στον χώρο της Κνωσού, όταν χειρίχθηκε ο πόλεμος, αποδείχθηκε ότι είχε και άλλη μια ιδιότητα. Εκλήθη από τις Βρετανικές υπηρεσίες, αυτό είναι σίγουρο, και λειτουργήσε ως λοχαγός υπό προξενική κάλυψη, έτσι λέγεται στη διπλωματική γλώσσα. Ένας άνθρωπος που λίγο πριν την έκρηξη του πολέμου στο νησί μας, ήδη δούλευε κρυφά μαζεύοντας πληροφορίες, στοιχεία, καταγράφοντας ανθρώπους, προσπαθώντας να δει σε ποιο μπλοκ ανήκουν, αν θα πήγαιναν με την πλευρά, ενώ ντόπιους, αν θα πήγαιναν με την πλευρά των Γερμανών ή αν ήταν Αγγλόφιλοι. Είχε ήδη ένα δίκτυο φτιάξει και είχε συναντηθεί με σημαίνοντα πρόσωπα που είχε αντιληφθεί με αυτό το έμπειρο μάτι που είχε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπαιζαν ρόλο αργότερα στην άμυνα του νησιού και στην αντίσταση και αυτό αποδείχτηκε. Και αυτοί ήταν ο Πετρακογιώργης, ήταν ο Μπαντουβάς, ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης από τον Κρουσόνα ή Σατανάς, ο Ιωάννης Δραμουντάνης ή Στεφανογιάννης, ο Νίκος ο Σαμαρίτης. Είχε ένα απίστευτο δίκτυο. Δεν ήταν ένας επιστήμονας, όπως οι σημερινοί, οι πολλοί τέλος πάντων, βιδωμένος στην καρέκλα του, έτσι. Περπατούσε στα βουνά, ήξερε να επιλέγει πρόσωπα, ήξερε να ψαρεύει πληροφορίες. Έπινε το τσάι του ή τον καφέ του στην πλατεία Μοροζίνη, στα Λιοντάρια, λίγο πριν τον πόλεμο και έτρωγε στο εστιατόριο Μαζονάκι, εκεί που είναι σήμερα οι Μπογάτσες περίπου. Σας μεταφέρω και εικόνα της εποχής. Οι παλιοί Ηρακλείωτες σίγουρα τα θυμούνται αυτά. Όσοι γνώριζαν, γιατί γνώριζαν πολύ λίγοι. Και δίπλα όχι του, λέω για τα σημεία, για τα σημεία της πόλης τώρα όλα αυτά που λέτε, παρουσιάζει έτσι μια τρισδιάστατη οπτική στην κουβέντα μας. Λίγο δίπλα του μπορεί να ήταν και άλλοι Βρετανοί πράκτορες άλλων υπηρεσιών που και αυτοί κατέγραφαν, προετοίμαζαν ένα κλίμα που αφορούσε τους υποψιασμένους ανθρώπους. Γιατί δίπλα υπήρχαν και ανυποψίαστοι. Δηλαδή άνθρωποι που ακόμα και μέσα στην κατοχή δυστυχώς εξακολούθησαν και την έβγαλαν, όπως λέμε στα νεοελληνικά, ως ανυποψίαστοι άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο,
Κύριε Μαμαλάκη, σε αυτό το σημείο θέλω να μας εξηγήσετε κάτι. Αυτό, όπως και σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, πώς πάνε οι τάσεις στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, έτσι και τότε η Βρετανία, ας πούμε, ως υπερδύναμη της εποχής, μπορούσαν να συμμετρήσουν και να εκτιμήσουν το πώς κινούνται οι πλάκες, οι τεκτονικές γεωπολιτικοί, και έκαναν ανάλογα και το σχεδιασμό τους. Η ερώτηση είναι, πόσο καιρό πριν ο Τζον Πετλέμπουρη έχει έρθει στο νησί, μάλλον πότε ξεκινάει τη δράση του, γιατί ως αρχαιολόγος ήταν πολύ καιρό, αλλά πότε πλέον ξεκινάει έτσι έντονα τη δράση του, γιατί υπολογίζουν ότι ο χρόνος τελειώνει και θα έχουμε πόλεμο? Η έντονη δράση είναι τέλος του 39, αρχή του 40, εκεί πλέον. Τον τελευταίο χρόνο. Βέβαια, έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται με συγκεκριμένο πλάνο, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, έχοντας, όπως όλοι αυτοί οι νεαροί οι Βρετανοί της εποχής, έχοντας ως πρότυπο, τέλος πάντων πήγε το μυαλό μου σε τι πρότυπα έχουμε σήμερα, έχοντας λοιπόν ως πρότυπο τον Λόρεθ της Αραβίας, δηλαδή πάλι έναν νεαρό αξιωματικό του Βρετανικού στρατού, ο οποίος είχε αυτό το, πάλι το ιδιαίτερο μάτι και κατάφερε στην Αραβία, στον πρώτο παγκόσμιο, έτσι, και ένωσε τις αραβικές φυλές και τις παρακίνησε και χτυπήσαν τους Τούρκους, ανατινάσσοντας ράγες τρένων και απίστευτες καταδρομές. Ήταν ένα πρότυπο λοιπόν ο Λόρενς της Αραβίας, ο οποίος επέστρεψε στη φυσιολογική του ζωή μετά τον πόλεμο πάλι. Περιδιάβαινε την Αγγλία με μια μοτοσυκλέτα. Έχοντας λοιπόν ως πρότυπο αυτόν τον άνθρωπο, είχε τα ένστικτα, τον έχουμε δει σε φωτογραφίες, σε πόζες, να κάνει ξυφασκία στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη. Δηλαδή έκανε μόνος του ασκήσεις στην αυλή απέναντι από την Γνωσό, στη Βίλα Αριάδνη. Τον έχουμε φωτογραφία με ένα περίστροφο Γουέμπλεϊ. Ξέρουμε δηλαδή ότι ήταν ένας άνθρωπος μάχημος, έτοιμος, και έτσι εξηγείται ότι η άμυνα του Ηρακλείου, η οποία διαφέρει πάρα πολύ από την άμυνα του Ρεθύμνου και των Χανίων, η Ηρακλειώτικη άμυνα είναι πολύ πιο ευέλικτη. Έχουμε οδομαχίες, έχουμε δηλαδή κλεφτοπόλεμο. Για έναν από αυτούς τους λόγους μπορούμε να πούμε ότι είναι η τακτική Πετλέμπουρη. Ξέρουμε και ανακαλύψαμε, και δυστυχώς το ανακάλυψαν και οι Γερμανοί μετά που τον σκότωσαν, ότι είχε και γιάφκα, δηλαδή είχε προβλέψει σε ένα δρόμο του Ηρακλείου, στην οδό Σφακίων τότε, σήμερα ονομάζεται αλλιώς, και είχε κρύπτει με εκρηκτικές ύλες και τουφέκια. Είχε φροντίσει να βγει στο οροπέδιο της Νίδας, στον ψηλό Ρήτη, ξέροντας ότι σε εκείνο το υψίπεδο μπορεί να προσγειωθεί αεροπλάνο εκείνη την εποχή, και φρόντισε και οργάνωσε την τοποθέτηση εμποδίων, δηλαδή σωρούς από πέτρες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Είναι δηλαδή ένα παράξενο πρόσωπο, το οποίο η νοοτροπία του έπαιζε μεταξύ ανθρώπου των μυστικών υπηρεσιών αλλά και μάχημου αξιωματικού. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να επιλέξει ή από τα δύο. Αν είσαι στις μυστικές υπηρεσίες, δεν πρέπει να είσαι εμφανής και μάχημος. Είχε όμως και τις δύο ιδιότητες αυτές, και όταν άρχισε η μάχη της Κρήτης, προσπαθώντας να διαφύγει προς τον Ψιλορίτη, δηλαδή εκείνη την εποχή μέσω του Κρουσόνα, ξεχνάμε τους σημερινούς δρόμους που λέμε ότι πάμε στα Νόγια και λοιπά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Το σκαλοπάτι δηλαδή του Ψιλορίτη ήταν ο Κρουσόνας, και είχε και τον Αντώνιο Γρηγοράκη Σατανά ως άνθρωπό του. Σκοτώθηκε στα καμίνια, έπεσα πάνω στις συμπλοκές, έπεσα πάνω στους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι ήδη έπεφταν στο Τσαλικάκι, στη Θέρισο, στο Μασταμπά, στη Χανιόπορτα. Στα καμίνια λοιπόν σκοτώθηκε. Στις οδομαχίες δηλαδή, εκεί όταν ξεκίνησαν. Εκεί πλέον είναι χωράφια, δεν υπάρχουν οδοί. Έξω από τη Χανιόπορτα έχουμε μόνο μετοχάκια και πολύ λίγα σπίτια. Συνεπώς δεν τις λέμε οδομαχίες, τις λέμε συμμαχίες, τις λέμε μάχες. Α, γιατί η εικόνα τώρα του Μέσου Ηρακλείου σε όλη αυτή την περιοχή, στην περιοχή του Καμινιού, είναι όλα σπίτια. Δεν υπάρχει πουθενά, ας πούμε, ένα τραγωνικό γης. Ακριβώς έξω από τη Χανιόπορτα και μέχρι και το Γιώφυρο είναι μετρημένα λίγα μετοχάκια και αμπέλια. Όλος ο Γιώφυρος είναι αμπέλια. Όλος η Θέρισο έχει κάποια ασπροβούνια και αμπέλια. Ο Μασταμπάς το ίδιο. Δεν υπάρχουν, μόνο κάποιες αγρικίες. Αν οι Γερμανοί ξέρανε ποιον σκότωσαν, δηλαδή είναι ένα από τα λάθη τους. Είναι ένα από τα λάθη τους. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον είχαν πάει στο Βερολίνο και θα τον ανακρίνανε και θα ήταν η πιο, ας πούμε, highlight σύλληψης
σημαίνοντος προσώπου. Γιατί τον είχαν εντοπίσει πριν τον πόλεμο οι αντίστοιχες υπηρεσίες γερμανικές, που και αυτές λειτουργούσαν στο Ηράκλειο, τον είχαν επισημάνει, ξέραν, είχαν μια φωτογραφία του. Τέλος πάντων, αυτό το πρόσωπο που χάθηκε δυστυχώς, γιατί θα ήταν αλλιώς τα πράγματα εάν ζούσε και κατάφερνε να διαφύγει στα βουνά, θα είχε κάνει αυτά που έκαναν άλλοι αξιωματικοί των υπηρεσιών και Νέο Ζηλανδοί ακόμα που ήρθαν στο νησί και φτιάξανε καταδρομικές ομάδες. Στα Χανιά έχουμε τον Πέρκινς και χτυπήσανε, προστατεύαν ασυρμάτους, μεταφέραν υλικά και πυρομαχικά. Δυστυχώς όμως τον χάσαμε. Άφησε όμως στα πόδια του ένα έτοιμο δίκτυο το οποίο λειτουργήσε άψογα αμέσως μετά την πτώση του νησιού στα χέρια των Γερμανών, δηλαδή την 1η Ιουνίου. Ας σημειωθεί ότι που ήρθε το πρώτο υποβρύχιο στην Κρήτη, στα Τυφλά, στο Πρέβελι, στη Μονή Πρέβελι, αναζητώντας να πάρει στρατιώτες που προσπαθούν να διαφύγουν κλπ. Ο Πλωτάρχης, ανάμεσα στις 2-3 ερωτήσεις που έκανε εκεί στους διάφορους που ήταν εκεί στην παραλία, ήταν πού είναι ο Πετλέμπορη. Και η δεύτερη ερώτηση, πού είναι ο Γρηγοράκης, ο Σατανάς δηλαδή. Συνεπώς, το δίκτυο στο Λονδίνο ήξερε τους ανθρώπους του. Η σχέση τώρα, να ρωτήσω κάτι, η σχέση του Πετλέμπορη με τους υπόλοιπους που είχαν έρθει στο νησί κατά καιρούς, ακόμα και με τον Λίφερμορ, ποια ήτανε? Όχι. Ήρθανε αργότερα, συνυπήρξαν στον ίδιο χώρο, στο ζαχαροπλαστείο του Ρενγκινάκη, που αργότερα ονομάστηκε Κνωσός και αργότερα ονομάστηκε Ακτάρικα και σήμερα είναι βιβλιοπωλείο της Βικελέας, και μετά από λίγα χρόνια μπορεί να δούμε και κανένα ενιδρίο. Έχουμε μία ασυνέχεια εδώ, όπως ξέρετε, γι' αυτό δεν θυμόμαστε τίποτα. Σας είπα 5 ονομασίες και αμφιβάλλω, ένας νέος άνθρωπος κατάλαβε που λέμε. Εγώ με τα βία θυμάμαι πάντως το Κνωσός. Το ζαχαροπλαστείο λοιπόν Ρενγκινάκη, αργότερα Κνωσός, που κοιτάζει το μνημείο των λιονταριών στην πλατεία Μοροζίνη, στη γωνία της Δεδάλου, ήταν ένα μέρος που έπαιρναν το τσάι τους προσεκτικά, ακούγοντας διάφοροι επιτελικοί αξιωματικοί και των μυστικών υπηρεσιών, στην περίοδο λίγο πριν τη μάχη της Κρήτης, όπου κατά τύχη ήταν εδώ ο Λιφέρμορ ως ένστολος. Ήταν ο Στόκμπριτζ, ο Άγγλος, ο Ραλφ Στόκμπριτζ. Όλοι αυτοί μπορεί να μην μίλαγαν μεταξύ τους, μπορεί να μην χαιρετήθηκαν ποτέ. Δηλαδή μπορεί να μην γνωριζόταν καν, παρότι παρατηρούσαν. Χειρίστηκε ο πόλεμος, η μάχη της Κρήτης, αυτούς τους δύο που προανέφερα τους έκαναν να αναχωρήσουν για τη Μέση Ανατολή και να έρθουν αργότερα ως πράκτορες. Ο Πέντλμπουρι, δυστυχώς, ο Πετλέμπουρι όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, σκοτώθηκε στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, να πάμε τώρα στην απαγωγή του Κράιπε. Ένα μεγάλο γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Έχω όμως εμπιστοσύνη στην κρίση σας, γιατί πάντα ψάχνετε το σημείο ισορροπίας. Ούτε δίνετε τις παραπάνω διαστάσεις, ούτε υποβαθμίζετε το γεγονός. Οπότε, 80 χρόνια μετά, και ενώ έχουν αποχαρακτηριστεί και έγγραφα και έχει κατακάτσει και η σκόνη αυτού του γεγονότος, θέλω να μας δώσετε λίγο τον ορισμό. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάτι για να προσγειωθούμε ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Εμείς εδώ οι Έλληνες, για να νιώσουμε ψηλοί, μικραίνουμε τους άλλους. Ένα. Δύο. Εάν κάποιοι άνθρωποι δεν συμμετέχουν σε κάτι, το μικραίνουν. Πολύ ζεστό. Είναι ένα κόμπλεξ. Λοιπόν, ο ντόπιος πληθυσμός, ο οποίος ακούει τους απόϊχους από όλα αυτά, και συνήθως είναι απαξιωτική. Γιατί αυτή η καταδρομή δεν χρειαζόταν ορδές ανταρτών. Αυτή η καταδρομή ήταν μια μυστική ενέργεια που έγινε χειρουργικά. Είναι μια απαγωγή μακριά από εμάς αυτά. Και δεν χρειάζεται παραπάνω από 5, 6, 10, 11 ανθρώπους. Από εκεί και μετά το διακινδυνεύεις. Δεν πας να δώσεις μάχη. Θες να απαγάγεις σώο και αυλαβή έναν μεγαλόβαθμο επιτελικό αξιωματικό, να τον μεταφέρεις στη Μέση Ανατολή, σώο και αυλαβή, αλλιώς θα τον σκοτώνανε με στα μάτια του, με στα αυτοκίνητό του. Έτσι. Να τον ανακρίνεις, να σου δώσει πληροφορίες και να τον χρησιμοποιείς και ως τρόπαιο. Δηλαδή ότι σας πήραμε το διοικητή σας μέσα από τη μονάδα σας. Άρα να νιώθει ανασφαλής ο κάθε υπαξιωματικός και αξιωματικός και στρατιώτης στην Κρήτη. Όπερ και γένετο. Δεν χρειάστηκαν λοιπόν αντάρτες. Εμφανίστηκαν αντάρτες στα λασιώτικα βουνά με το φιλότιμό τους και οι Άγγλοι
και οι δικοί μας τους έδιωξαν. Τους είπαν δεν χρειάζεστε. Θέλουμε μια συνοδεία 2, 3, 5 ανθρώπων μέσα στο αυτοκίνητο οριακά και στον Ψιλορίτη μέχρι το Αμάρι 2, 3, 5 ανθρώπους και τίποτα άλλο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιούργησε έτσι μια ζήλια, ειδικά όταν πέτυχε η αποστολή που άρχισαν όλοι να δηλώνουν ότι και εγώ ήμουν εκεί, και εγώ ήμουν εκεί, και εγώ ήμουν εκεί. Επειδή έχω διαβάσει γύρω στις 1200 τέτοιες δηλώσεις ότι και εγώ ήμουν εκεί, όταν πέθανε ο Λι Φέρμορ πριν από λίγα χρόνια, σκέφτηκα, αλλά δεν μ' αρέσει να αρθρογραφώ σε εφημερίδες, αλλά με γαργαλούσε η ιδέα να γράψω στο Ηράκλειο ότι οι Ηρακλειώτες, ο Λι Φέρμορ πέθανε. Δηλώστε κι εσείς πλέον τη συμμετοχή σας στην απαγωγή του Κράιτε. Όμως στο μνημείο υπάρχει λίγος χώρος για να βάλουν ακόμα ονόματα. Υπάρχει χώρος. Δηλαδή μην παραξενευτείτε ότι θα μεγαλώσει η λίστα ξαφνικά των μελών της απαγωγής. Σε δίγλωση. Ευτυχώς πάντως που υπάρχει αυτή η ιστορική εκπομπή του Μαστοράκη και δείχνει τα πρόσωπα της απαγωγής. Αυτοί οι οποίοι ήταν. Αυτοί οι οποίοι ήταν να μην είναι... Είπαν όχι αυτόν, όχι εκείνον, όχι αυτούς, όχι εκείνους. Ήξεραν ποιους κάλεσαν. Δηλαδή ο Λι Φέρμορ, ο Μανώλης ο Πατεράκης και οι υπόλοιποι, ο Σαβιολής, ήξεραν με ποιους καθόταν στην εκπομπή αυτή. Η διαδρομή έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν εκπομπή για την απαγωγή του Κράιπε, αλλά επειδή ήσασταν και προσωπικός φίλος του Λι Φέρμορ, φαντάζομαι ότι τις πληροφορίες και το παρασκήνιο θα το γνωρίζετε καλύτερα από πολλούς. Ήθελα λοιπόν έτσι πολύ συνοπτικά να μας πείτε σε αυτά τα 80 χρόνια που πέρασαν αυτή τη διαδρομή συνοπτικά, αλλά εγώ όσες φορές έχω ακούσει την ιστορία και όσες φορές έχουμε κάνει κουβέντα, η μαγεία των εικόνων ξεκινάει από τα σημεία και τους 11 νομίζω σταθμούς που περνάνε μέσα από το Ηράκλειο, την ψυχραιμία που είχαν ας πούμε, να περάσουν μπροστά από κάποιους κινηματογράφους για να φτάσουν στον τελικό προορισμό και το τέχνασμα που έκαναν με το αυτοκίνητο. Γιατί σίγουρα πολλοί ακροατές δεν γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν και σκηνικό και παρασκήνιο. Η επιτυχία θα ήταν εάν δεν φιλιαρούσαν οι δικοί μας να κοκορεύονται ότι απήγαγαν τον Κράιπε. Όλοι οι δικοί μας. Την άλλη μέρα στα καφενεία όλοι είχαν απαγάγει τον Κράιπε. Η επιτυχία θα ήταν να φαινότανε, και αυτή ήταν η προσπάθεια, ότι ο Κράιπε αυτομόλυσε. Δηλαδή με το που έφτανε στη Μέση Ανατολή να έβγαινε ένα Φεϊβολάν που ετοιμαζόταν και να λέει ότι οι Γερμανές στρατιώτοι κάνε και εσύ ό,τι έκανα κι εγώ. Έτσι ώστε να σπάσει ακόμα πιο πολύ το ηθικό των στρατιωτών. Διότι είχε αυτομολύσει και ο Ιταλός λίγο καιρό πριν, ο Κάρτα. Ήρθε ο Λι Φέρμορ στην Κρήτη, πήγε στην Νεάπολη, έπεισε τον Κάρτα μαζί με ένα δίκτυο υπέροχων ντόπιων ανθρώπων της αντίστασης και αυτομόλυσε ο Κάρτα και εγκατέλειψε τους Ιταλούς στρατιώτες έρμεους χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν. Λοιπόν, όμως, αφού χάλασε καθοδόν το σχέδιο και άρχισαν ο καθένας να κοκορεύεται, χάλασε η δουλειά, ήδη την πρώτη νύχτα δηλαδή. Αναγκαστήκανε και όταν άφησαν το αυτοκίνητο του Κράιπε, το οποίο το είχαν και με αυτό πέρασαν μέσα από το Ηράκλειο και αυτές τις 11-12 περιοχές ελέγχου, αυστηρού ελέγχου με μπάρα που έκλεινε. Έτσι. Σκεφτείτε πόσο πυκνό είναι το κοντρόλ των Γερμανών, που μέσα στην πόλη από περίπου από τις Μεθαμπελιές μέχρι και το Γιώφυρο σηκώνονται 11 κοντρόλ posts, 11 φρουροί σε ελέγχουν. Πέρασαν, λοιπόν, συγγνώμη, το πιο κρίσιμο σημείο είναι μπροστά από τον κινηματογράφο. Πού? Δεν υπήρχε άλλος δρόμος περιφερειακός τότε. Έπρεπε αναγκαστικά από την Κνωσό να κατέβει στην Βασιλέως Γεωργίου Β, δηλαδή τη σημερινή Λεωφόρο Δημοκρατίας, να περάσεις όπως και σήμερα από το πλάι, τότε δεν υπήρχε πάρκο Γεωργιάδη, μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου, δεν υπήρχε τότε άγαλμα Βενιζέλου, να κόψεις ας πούμε στη μέση την πλατεία Ελευθερίας, δηλαδή μπροστά από τη σημερινή Αστόρια, δεν υπήρχε Αστόρια τότε, και να οδηγήσεις στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδή τη σημερινή δικαιοσύνης, δηλαδή μπροστά από τα δικαστήρια, για να φτάσεις Χανιόπορτα να περάσεις από εκεί. Εκεί λοιπόν στην ευθεία της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, σήμερα οδού δικαιοσύνης, περίπου απέναντι από τα δικαστήρια και λίγο λοξά, ήταν σινεμά, κινηματογράφος, με στην κατοχή οι άνθρωποι
ζουν και την καθημερινή τους ζωή. Σχολάει λοιπόν το σινεμά, οι άνθρωποι ξέρετε πώς βγαίνουν από ένα κινηματογράφο, σιγά σιγά σέρνονται στο διάδρομο, στα καθίσματα, άλλος αναβεί τσιγάρο, άλλος νιστάζει. Βγήκαν έτσι λοιπόν στο δρόμο, έφραζαν το δρόμο, ήταν η ώρα 8.30-9 το βραδάκι και αναγκάστηκαν οι δύο Βρετανοί που ήταν στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού, ο Κράιπ ήταν πίσω, σπρωγμένο, στριμωγμένο στα καθίσματα, χαμηλά να μην φαίνεται, με άλλους τρεις κριτικούς. Ναι. Αναγκάστηκαν λοιπόν να παίξουν το κλάξον του αυτοκινήτου που είχε και τα σημαίακια του στρατηγού και να φωνάζει ο Λι Φέρμορ από το παράθυρο «Generalswagen», δηλαδή το αμάξι του στρατηγού. Και οι άνθρωποι παραμέρισαν στην άκρη και πέρασαν και από εκεί, περάσανε και από έναν κάπως πιο αυστηρό έλεγχο δυτικά στο Ηράκλειο. Και το αστείο είναι ότι ο Κράιπα ήταν ένας εξαιρετικά γραφειοκράτης στρατηγός, δηλαδή τον βαριότανε η αξιωματική του και οι στρατιώτες. Ήταν ένας μπυροκράτης, ένας γραφειοκράτης. Και πλήρωσε τελικά, δηλαδή αυτή η αυστηρότητα που είχε επιβάλει δεν έπιασε, διότι όλοι σήκωναν τις μπάρες γιατί βλέπανε το αμάξι με τα τριγωνικά σημαίακια. Η αυστηρότητά του δεν τον έσωσε. Μέχρι αυτό το σημείο σας είχε πει ο Φέρμορ, ας πούμε, ή το περιβάλλον που είχατε γνωρίσει όλο της απογωγής, για αντίδραση, προσπάθεια δηλαδή να αντιδράσει ο στρατηγός Κράιπε σε όλη αυτή τη διαδρομή? Όχι, όχι, άλλωστε το Νίκη ήταν λίγο, ήταν μεγάλος σε ηλικία. Εκείνη την εποχή ένας σαν άνθρωπο 45-50 ετών τον λέμε μεγάλο. Και είχε έρθει στην Κρήτη απλά για να ξεκουραστεί από άλλα μέτωπα του πολέμου, αλλού. Και τελικά κουράστηκε πιο πολύ από ό,τι όλα τα άλλα μέτωπα. Διότι με τα καλά του ρούχα και την καλή του φορεσιά και βαρύς άνθρωπος, βαρύς. 18 μέρες στα βουνά και στα λαγκάδια και στα φαράγγια και μέσα σε ριάκια και στους βάτους και να περάσουν τον ψιλορίτη από την νότια του πλευρά, λοξά, λοξά, λοξά και κρυσφύγετα και ξανά κρυφτούν, διότι δεν λειτουργούσαν οι ασύρματοι, είχαν κάποιες ζημιές. Άρα 18 μέρες ταλαιπωρία μέχρι το Ροδάκινο ήταν ένα πράγμα απίστευτο για αυτόν. Έπεσε από ένα μουλάρι που τον βρήκανε να τον βοηθήσουν κάποιες μέρες. Γύρισε το χέρι του, την ομοπλάτη του. Είχε μια τρομερή ταλαιπωρία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με το που τον έσπρωξαν στο πίσω κάθισμα και τον στίβαξαν εκεί, τον στρίμωξαν εκεί που βάζουμε τα πόδια μας όταν καθόμαστε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο ήταν Opel. Όχι αυτά τα Mercedes που εμφανίζονται σε διάφορα μουσεία και όλοι λένε ότι έχουν ένα αμάξι ενός Κράιπε. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος απλά δυσανασχέτησε ότι τον πιέζουν τρεις άνθρωποι που σημαίνει έξι πόδια, έτσι, πάνω του. Και μάλιστα ένας από τους τρεις του είχε ένα βρετανικό δίκοπο ξυφίδιο στο λαιμό με την έννοια για να μην φωνάξει. Και λίγο έξω από το Ηράκλειο είπε του Λι Φέρμορ, γιατί μιλούσαν γερμανικά αυτοί οι δύο, του είπε «Σε παρακαλώ, πες τους να μην με ζορίζουν», κάπως έτσι. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, υπάρχουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες που δείχνουν εικόνες από την απαγωγή, κυρίως μετά που έχουν αφήσει το αυτοκίνητο, είναι στον ψιλορίτη. Βλέπουμε... Η πρώτη φωτογραφία είναι λίγο βόρεια από τα Νόγια, σε μια σπηλιά. Ναι, βλέπουμε. Έχουν δώσει μια χλένη. Μια βρετανική χλένη. Αυτό που πρόσεξα εγώ είναι ότι τη γλώσσα του σώματος, δηλαδή βλέπω τον Πάτρικ Λιφαρμό και κοιτάζει κάτω, δεν κοιτάζει το φακό. Και ήθελα να μας πείτε αν τηρήθηκε καθόλου την διάρκεια, ας πούμε, της απαγωγής και στην τελική φάση που παραδόθηκε στη Μέση Ανατολή ο Κράιπε, αν τηρήθηκε, ας πούμε, το πρωτόκολλο και ποιο ήταν αυτό. Το πρωτόκολλο που ισχύει και το τηρούν όλοι αρκεί να θέλουν και το οφείλουν, σαν να λέω αρκεί να θέλουν, τηρείται ακόμα και όταν πάμε ανάποδα τώρα. Όταν οι Γερμανοί συλλάβουν ένα αξιωματικό των συμμαχικών δυνάμεων, δεν τον φυλακίζουν μαζί με φαντάρους, είπα ξανά, όταν θέλουν. Γιατί ο πόλεμος είναι συνεχής παραβιάσεις πραγμάτων. Επίσης, πιλότοι που έπεσαν κάπου, ενταφιέστηκαν από τους Γερμανούς, ενώ και ανάγκη πιλότοι, με τιμές, με σημαία πάνω στα φέρετρα, δηλαδή οι μεν τιμούν τους δε. Όταν λοιπόν συναναστρέφεσαι με έναν ανώτατο αξιωματικό, δεν μπορεί να είσαι λοχίας και να του βάζεις φωνές και να τον έχεις αρπάξει ως λίσταρχος. Σημειωτέων ότι πριν την απαγωγή έγινε απονομή βαθμού στον Πάτρικ Λι Φέρμορ, για να μπορεί ένας ταγματάρχης
να συναναστρέφεται αυτόν που έχει δίπλα του, που είναι ο στρατηγός Κράιμπε. Αλλιώς θα ήταν ο λοχαγός Πάτρικ Λιφέρμορ, όπως λοχαγός ήταν ο Στάνλεϊ Μος, που ήταν και αυτός παρέα. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια που σίγουρα δεν την ξέρουν πολύ. Συνεπώς, από τη στιγμή και που έδωσε το λόγο του ότι δεν θα δώσει αφορμή και ότι δεν θα προσπαθήσει να αποδράσει, από εκεί και μετά υπήρχε η συνοδεία με ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Αυτό ενδιέφερε. Να εμφανιστεί σε φωτογραφίες ότι αυτός ο άνθρωπος απήχθη, ανακρίθηκε, φυλακίστηκε όπως και έγινε δηλαδή, και απελευθερώθηκε μετά τον πόλεμο και απεδείχθη ότι δεν ήταν και φανατικός Ναζί. Μακάρι να είχαν προλάβει απαγωγής, να είχαν απαγάγει τον Μίλλερ. Αλλά οι κακοκαιρίες και κάποιες ατυχίες στις αφήξεις των μελών της απαγωγής, γιατί ήρθαν από τη Μέση Ανατολή και λοιπά, δημιούργησαν μια καθυστέρηση, και όταν πλέον έφτασαν στο νησί, είχε φύγει ο Μίλλερ και είχε αναλάβει ο Χάινριχ Κράιμπε. Το χρονικό σημείο της απαγωγής είχε πάρει αναβολή, δηλαδή το είχαν προγραμματίσει άλλη φορά, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Το αεροπλάνο ήρθε δύο φορές ή τρεις και επέστρεψε λόγω κακοκαιρίας. Θα έπεφταν με αλεξίπτωτο η απαγωγής. Το μέσον αυτό έπρεπε να κάνει κύκλο, γιατί είχε και άλλες δουλειές. Στην Αλβανία να ρίξει υλικά για την αντίσταση, όχι των Αλβανών, να εξηγούμεθα. Ναι. Και μετά να στρίψει, να περάσει πάνω από Ιταλία. Δηλαδή, οι αποστολές όταν ερχόταν προς τα Βαλκάνια ήταν ένα αεροπλάνο, ένα τεράστιο μέσο. Έτσι, συνήθως τετρακινητήριο, δεν ερχόταν για μια βόλτα. Κάποια φορά λοιπόν το πλήρωμα είπε ότι εμείς δεν ξαναδιακινδυνεύουμε το αεροπλάνο να έρχεται και να μας χτυπάει το πυροβολικό από την Ιερά Πέτρα. Ξέρω εγώ, γιατί στα λασιώτικα θέλαν να πέσουν. Είχε σύννεφα, δεν βλέπαν τα σήματα της φωτιάς, έκαναν στροφή, έφευγαν. Φωτιά άναβαν οι από κάτω συνεννοημένοι Βρετανοί πράκτορες μαζί με δικούς μας αντάρτες σε οροπέδιο, έτσι ώστε να δει το αεροπλάνο πού θα πει στους αλεξιπτωτιστές να πέσουν. Σε μία από αυτές τις βόλτες λοιπόν που ετοιμαζόταν, αν και αυτή αποτυχημένη, ο Λιφέρμορ με το γνωστό του χαρακτήρα και το φλέγμα του είπε: «Γεια σας, εγώ φεύγω». Και πήδησε από το αεροπλάνο στα τυφλά. Στα τυφλά. Δηλαδή έπεσε χωρίς ραντεβού. Οι υπόλοιποι ήρθαν με πλωτό μέσο πλέον στο Δέρματο, δηλαδή ας πούμε στην ανατολική, νότια-ανατολική Κρήτη, κόλπος Δέρματου, και ήρθαν 4 Τετάρτου του 44, να θυμάστε τα τεσσάρια. 4 Απριλίου του 44 αφήχθη, ας πούμε, αποβιβάστηκε και μετά περπάτησαν πεζοί οι υπόλοιποι της απαγωγής. Ο μόνος που έπεσε με αλεξίπτωτο ήταν ο Πάτρικ Λιφέρμορ, ο οποίος έπεσε στο καθαρό, στα λασιώτικα βουνά, και περπάτησε και κατάφερε και βρήκε και τον Ρέντελ και όλους αυτούς που έπρεπε να συναντηθεί. Μίλησαν στον ασύρματο, κανονίσανε το επόμενο ραντεβού. Και τον Απρίλιο στις 4 του 44 ήρθαν οι υπόλοιποι με πλωτό μέσο. Με ενός τύπου τορπιλάκατο. Μια μικρότερη τορπιλάκατο. Μάλιστα, και τώρα για να κλείσουμε. Αυτό ως σαν ένα από τα γεγονότα που σηματοδότησαν τη ρήξη, ας πούμε, του άξονα. Τι αξία είχε? Ψυχολογικός πόλεμος. Στον πόλεμο, αυτό που δεν ξέρει ο κάθε ντόπιος ή ο αντάρτης ή ο κοινός πολίτης, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις ενός σκακιού σε μια σκακέρα που έχει απίστευτες παράμετρους. Υπάρχουν περίοδοι που το ηθικό είναι πολύ πεσμένο των ντόπιων. Εκεί πρέπει να ρίξει εφόδια. Υπάρχει μια περίοδος που στρέφονται όλοι προς συνεργασία με τον κατακτητή από φόβο. Πείθονται ότι δεν ξαναφεύγουν αυτοί, δεν ξαναφεύγουν. Εκεί πρέπει να δημιουργήσεις διάφορες ενέργειες μακριά από εμάς, σκοτώνεις κάποιους δοσύλλογους, ρίχνεις προκηρύξεις. Τρομάζουν λοιπόν οι άνθρωποι και ξαναγυρίζουν στο σωστό δρόμο. Κάπως έτσι λοιπόν, στον ψυχολογικό πόλεμο, παίζονται παιχνίδια και με τον ένστολο στρατιώτη που είναι σε ξένο τόπο. Έχει ήδη κάνει 2 φορές ή 3 φορές Χριστούγεννα εδώ, δεν ξέρει πώς θα πάει η ζωή του. Βομβαρδίζεται η Γερμανία τους συμμάχους, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του και ξαφνικά του παίρνουν και το διοικητή του. Κάποιοι οι οποίοι ήρθαν και τον άρπαξαν μέσα από την διοίκηση στην πορεία του από τις Αρχάνες προς τη Βίλα Ριάδη, εκεί όπου έμενε. Με το αμάξι του. Έτσι. Τρομερό. Πέσανε φεϊβολάν, απειλητικά, με ηρωνία. Κάτι δημιούργησε αυτό. Πέρα από το ότι ο άνθρωπος αυτός ανακρίθηκε και τον έπεισαν οι αξιωματικοί, οι συμμάχοι, ότι πρέπει να βοηθήσεις να σταματήσει η Γερμανία αυτή την τρέλα που κάνει.
όπως και ο Ρόμελ. Πρέπει να βοηθήσετε να σταματήσει. Αυτός ο τρελός θα σας εξαφανίσει όλα αυτά τα νέα παιδιά. Δεν έχει τέλος αυτό. Και έδωσαν πληροφορίες, συνεργάστηκαν κατά κάποιον τρόπο, παρότι ήταν εξαιρετικά υπηρεσιακός. Υπάρχει ένα ψέμα μεγάλο μετά την απαγωγή του Κράιπε, ότι εκάηκε η Κρήτη τον Αύγουστο του 1944 εξαιτίας της απαγωγής. Οι Γερμανοί, να ξέρετε, χτυπάνε την επόμενη το πρωί πάντα εκδικητικά. Ήταν η επόμενη ερώτηση για τα αντίπεινα, αλλά με προλάβατε, ναι. Τα αντίπεινα γίνονται πάντα την επόμενη το πρωί. Δηλαδή, 13 προς 14 ανατινάχθηκε το αεροδρόμιο Ηρακλείου, 14 εκτελέσανε τους 50 από τους 62. Είναι έτσι τα αντίπεινα. Σκοτώθηκε ένας δοσύλλογος στην Αγία Βαρβάρα, ένας άλλος στις Μοίρες και άλλος ένας στην Πλώρα από την αντίσταση. Την επόμενη εκτελούν τους πρώτους 12 μαζί με τον Δήμαρχο Γεωργιάδη κλπ. Οι Γερμανοί. Απρίλιο έγινε η απαγωγή, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Δεν είναι διάστημα χρονικό που οι Γερμανοί σκέφτονται να κάνουν εκδικήσεις για τον Κράιπε ή να κάψουν τα νόγια. Χτυπάνε τον Αύγουστο το Αμάρι, τον Άι Βασίλη, τα νόγια και άλλα χωριά για άλλους λόγους. Μπορεί να λένε ως αφορμή. Το κάνουν γιατί δεν μπορούν να πούνε τον πραγματικό λόγο. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι ετοιμάζονται να αποσυρθούν. Το γνωρίζουν ότι κατά τον Οκτώβρη του 1944 θα εγκαταλείψουν Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο και χτυπάνε προληπτικά μέρη που ξέρουν ότι κατά την απόσυρσή τους θα τους χτυπούσαν. Σήμερα που ξέρουμε ότι οι απαγωγείς είχαν και τότε ενημέρωση από ποια χωριά πέρασε, από που μίλησε, τι το κουτσομπολέψανε, δεν χτυπήσανε πάρα πολλά από αυτά τα χωριά, διότι δεν τους ενδιαφέρε. Όπως ξέρανε ότι οι Ασίτες είναι χωριό του Παντουβά και των Παντουβάδων, αλλά δεν κάψανε ποτέ τις Ασίτες. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, δεν είχαν στρατηγικό λόγο να το κάνουν. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1944, όλο αυτό το τρομερό ολοκαύτωμα έγινε με αφορμή το ότι ετοιμάζονται να φύγουν και προληπτικά καθαρίζουν, άσχημη λέξη, προληπτικά καθαρίζουν το έδαφος. Αυτό το τελευταίο δίνει μια οπτική που δεν κουβεντιάζεται συχνά. Συνήθως είναι η άλλη άποψη που είπατε. Αυτό δηλαδή ευκολύνει να το κολλήσουμε. Αυτή η άποψη που σας λέω με την ψευδή πληροφοριών είναι από αυτούς που θέλουν να μειώσουν την απαγωγή. Δηλαδή λένε με πολλή ευκολία. Τι κάναν τώρα, απαγάγανε ένα στρατηγό και καήκαν τόσα χωριά και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Υπήρχε λόγος. Είδατε πόσο εύκολα ακούγονται αυτά, θέλοντας να μειώσεις κάτι. Ναι, πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμως το γεγονός και κυρίως η αυταπάρνηση και αυτοδυσία όλων των εμπλεκομένων 80 χρόνια μετά διατηρεί τη λάμψη του και το ενδιαφέρον και εμείς να σας ευχαριστήσουμε που αυτή τη λάμψη μας τη φέρνετε εδώ με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Φαντάζομαι ότι ο μέσος Ηρακλειώτης πολλά από αυτά που είπατε, ιδιαιτέρως τη γεωγραφία, την τοπική, δεν την γνωρίζει και αυτόματα δημιουργεί εικόνες στο μυαλό του, αλλά και οι πιο προχωρημένες ηλικίες όλο αυτό μπορούν να το πάρουν να το έχουν ως σκέψη και περισλογή για τις απόψεις οι οποίες έχουν, ας πούμε, πλέον θρέψει, έχουν οξυδώσει με ένα παράξενο τρόπο μέσα από όλες αυτές τις κουβέντες, ας πούμε, που λέτε ότι λέγονται προκειμένου να μειώσουν ένα γεγονός και καταλήγει να είναι μια απόψη η οποία περνάει από γενιά σε γενιά. Να λοιπόν ευκαιρία. Κύριε Μαμαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την κουβέντα που είχαμε εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Με το καλό.